Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, 3 Ιουλίου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πλήθος κόσμου στην κεντρική ομιλία του Ευρυπίδη Στυλιανίδη στην Κομοτηνή. Περιοδία στην Κομοτηνή για το γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής Μανώλη Χριστουδουλάκη. Οι εκτιμήσεις του Αθανάσιου Γαλάνη για τον πύραυλο στην Κύπρο. Απολογισμός της θητείας του διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Δεν κατεβαίνουν να ψηφίσουν οι τεφτλοπαραγωγοί αν δεν πληρωθούν. Τι δηλώνουν οι ίδιοι. Πλήθος κόσμου, κυρίες και κύριοι, παρουσία πλήθους κόσμου, υποστηρικτών και φίλων. Πραγματοποιήθηκε η κεντρική ομιλία του υποψηφίου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στυλιανίδη στην Κομοτηνή. Ο κύριος Στυλιανίδης προχώρησε σε ένα σύντομο απολογισμό όσων έγιναν επί των ημερών του, όταν το εμπιστεύτηκαν οι πρωθυπουργοί της χώρας, διάφορα υπουργικά χαρτοφυλάκια για τα όσα κέρδισε η Ροδόπη από την παρουσία του σε κέρυες θέσεις και όσα σχεδιάστηκαν. Φίλους και συναγωνιστές στο κοινό πραγματοποίησε την κεντρική πολιτική του ομιλία το βράδυ της Τρίτης ο υποψήφιος βουλευτής Ροδόπης και πρώην υπουργός Ευρυπίδης Στυλιανίδης κάτω από το εκλογικό του κέντρο. Ο κ. Στυλιανίδης έκανε ένα σύντομο απολογισμό τονίζοντας ότι οι παλιότεροι θυμούνται πολύ καλά πόσες φορές δάκρυσαν μπροστά στις κλειστές πόρτες της κεντρικής εξουσίας, βιώνοντας την αδικία και την περιφρόνηση σε αυτούς και στα παιδιά τους που ενώ άξιζαν κανείς τους δεν τους έδινε την ευκαιρία να το αποδείξουν. Στην εργασία, στις επιστήμες, στην τέχνη, την αγορά, την πολιτική. Η Θράκη στερήθηκε επί μακρόν την δυνατότητα να δώσει φτερά στα ταλαντούχα παιδιά της, χριστιανούς και μουσουλμάνους, γιατί κάποιοι την κρατούσαν μονίμως στην σκιά και την έδαιναν σφιχτά στην άγκυρα της αγαθήλωσης. Σημείωσε ότι κάποτε οι αντίπαλοι, οι εκφραστές των αγανακτισμένων που μούντζωναν τη Βουλή, μπορούσαν να μας κρίνουν και να μας κατακρίνουν στα λόγια, γιατί δεν είχαν οι ίδιοι παρελθόν. Σήμερα όμως που έχουν παρελθόν, δεν θα κρυθούμε απλά, αλλά θα συγκριθούμε με κριτήριο όχι τα λόγια αλλά τα έργα μας. Ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη που κατά την τελευταία του επίσκεψη στην Κομοτηνή με μια προσωπική αναφορά στο όνομά του δεσμεύτηκε αγνώντας το πολιτικό κόστος ότι θα ακυρώσει την απόφαση της τέταρτης νομικής και θα ενισχύσει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η δημογραφική της αποδυνάμωσης, όπως είπε, η αιμορραγία νέων επιστημόνων, επαγγελματιών, αγροτών λόγω ανεργίας και ανέχειας την μετέτρεψαν από πρότυπο ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας και μοντέλου δυναμικής εναλλακτικής ανάπτυξης σε πεδίο σύγκρουσης ακραίων εθνικισμών, παρέμβασης ξένων κέντρων και άνθησης λαϊκισμών που υπονομεύουν και απειλούν ότι χτίσαμε με πολύ κόπο όλοι μαζί, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, τις τελευταίες δεκαετίες της μεταπολίτευσης. Ο κ. Στυλιανίδης ολοκλήρωσε την ομιλία του λέγοντας ότι σε αυτές τις εκλογές δεν έχουμε πλέον περιθώρια να διαλέξουμε κολλητούς. Δεν βολεύουμε φερτούς, δεν ικανοποιούμε προσωπικές ματαιοδοξίες κανενός. Δεν παρασυρώμαστε από αγανακτισμένους, δεν τιμωρούμε τους άξιους επειδή δεν ικανοποιήθηκε κάποτε το προσωπικό μας ρουσφέτη, γιατί έτσι αδικούμε τον εαυτό μας και υπομονωμεύουμε την πατρίδα μας. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς στηρίζουμε την ισχυρή εκπροσώπηση. Το προεκλογικό κλίμα θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με συζήτηση στο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης, καθώς μαζί μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων βρίσκεται ο βουλευτής εν ενεργεία του Εύρου με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιώργος Καΐσας και εκ νέου υποψήφιος βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στον Ομό. Κύριε Καΐσα, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε κοντά μας. Έχουν απομείνει πολύ λίγες πια ημέρες μέχρι την κάλπη της 7η Ιουλίου. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο για το πώς αισθάνεστε
για όλο αυτό το διάστημα, τόσο των χρόνων που πέρασαν, όσο και του αγώνα που έχετε ήδη κάνει μέχρι να φτάσουμε σε αυτές τις λίγες πια ημέρες που απομένουν μέχρι την Κυριακή. Ναι, νομίζω ότι ήταν πολύ σύντομος τουλάχιστον αυτός ο προεκλογικός αγώνας και οι ελλείψεις βέβαια το ότι δεν προλαβαίναμε αρκετά πράγματα να επισκεφθούμε και να δούμε και να συζητήσουμε και με τον κόσμο και να ακούσουμε και τα προβλήματα, νομίζω είναι αντικειμενικά σε όλους. Πάντως είναι ένας αγώνας ο οποίος μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι ήρεμος, είναι σε καλό επίπεδο. Θα έλεγα ότι ο κόσμος από τα χρόνια αυτά της κρίσης βγαίνει πιο όριμος, βγαίνει πιο σκεπτικός, βγαίνει πιο έτσι, δεν είναι ευκολόπιστος πλέον, θέλει να ακούσει επιχειρήματα, θέλει να ακούσει συζητήσεις. Εντάξει, μερικοί είναι και λίγο ευέξαπτοι, αλλά νομίζω είναι εξαιρέσεις. Είναι και σημάδι των καιρών, νομίζω, μεταξύ άλλων, κύριε Καΐσα. Ωστόσο, είναι πολλά τα θέματα που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε. Δυστυχώς, ο χρόνος του Δελτίου Ειδήσεων δεν μας το επιτρέπει. Θα φτάσω όμως και στα θέματα που αφορούν στο νομό Εύρου. Αγγίζοντας πρώτα το πολιτικό σκέλος, γιατί θέλω ένα σχόλιο και από εσάς, από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση που αντιμετώπισε η χώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τις ευρωεκλογές, ήρθε ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν φάνηκε τόσο ευνοϊκό για τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν πιθανότητες να ανατραπεί, αν θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, το ποσοστό το οποίο διαφάνηκε από την προηγούμενη αναμέτρηση. Είναι γνωστό ότι οι ευρωεκλογές είναι άλλες εκλογές και οι βουλευτικές είναι άλλες. Και πράγματι νομίζω ότι το ερώτημα που μπαίνει τώρα πλέον είναι ποιο θα έχουμε πρωθυπουργό, ποιο θα έχουμε πρόγραμμα, τι πρόγραμμα θα έχουμε κτλ. Στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές το ερώτημα ήταν για μας θα βγούμε από τα μνημόνια ή όχι. Το καταφέραμε. Αυτό που το Σεπτέμβριο του 2015 ξεκίνησε και οι εκλογές έγιναν τότε με το ερώτημα αυτό, πραγματικά τον Αύγουστο του 2018 και η ημερομηνία ας πούμε ακόμα το πετύχαμε. Λοιπόν, τώρα το ερώτημα είναι άλλο πλέον, αν θα συνεχιστεί αυτή η πορεία εκτός μνημονίων και με τι πρόγραμμα ή όχι. Αυτό τώρα καλείται να απαντήσει ο ελληνικός λαός και νομίζω ότι δεν έχει καμιά σχέση με το προηγούμενο ερώτημα των προηγούμενων εκλογών, των ευρωεκλογών δηλαδή, που πάρα πολλοί κόσμος, λόγω του ότι ήταν και πολύπλοκες οι εκλογές, η αλήθεια είναι αυτή, δεν μπορούσε να εκφραστεί. Πάντως μια δυσαρέσκεια σίγουρα έχει εκφραστεί στην κυβέρνηση, έχει σταλεί ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση. Ελάτε τώρα να πάμε στο δικό μας κομμάτι, στο δικό μας νομό εδώ στον Εύρο, καθώς όλο αυτό το διάστημα είχατε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσετε τις συναντήσεις σας και τις περιοδίες σας. Ενδεχομένως, και όχι μόνο αυτό, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα, είχατε την ευκαιρία να βλέπετε από πρώτο χέρι τα θέματα τα οποία ήταν μπροστά στην ατζέντα, αλλά και αφορούν και απασχολούν φυσικά το νομό Εύρου. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι τα πρώτα θέματα που προτάσει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ για το νομό. Αυτά που κάναμε είναι αρκετά πράγματα, τα οποία όμως θα έλεγα ότι ο κόσμος δεν τα αξιολογεί με αυτόν τον τρόπο, γιατί ήταν γενικότερα ζητήματα. Δεν ήταν για την τσέπη του, να το πω έτσι απλά. Γιατί παρατηρώ στον κόσμο ότι τι έγινε για μένα. Δηλαδή υπάρχει ένας ατομικισμός ως προς το τι έγινε από αυτή την κυβέρνηση για μένα. Λοιπόν, οι σκέψεις οι δικές μας ήταν διαφορετικές φυσικά και είναι. Ότι έγιναν αρκετά πράγματα και θα έλεγα έτσι να τα απαριθμίσει κανένας. Παρακαλώ. Γιατί βρήκαμε. Βρήκαμε μια κλειστή σχολή στη φυλάκο στο Δημότικο και την ανοίξαμε. Βρήκαμε μια σχολή νοσηλευτικής στο Δημότικο η οποία πρωτάκουστο δεν είχε κανέναν καθηγητή ΔΕΠ. Σχολή χωρίς καθηγητές. Λοιπόν, την εντάξαμε στο Διεθνές Πανεπιστήμιο. Βρήκαμε ένα νοσοκομείο το οποίο ήταν συνδεδεμένο με τις Αλεξανδρούπολες και το οποίο αιμορραγούσε και από προσωπικό και από γιατρούς κτλ. Το αποσυνδέσαμε και αυτό. Βρήκαμε έναν κάθετο άξονα ο οποίος από το 2002 είχε, η πρώτη μελέτη έγινε το 2002. Και όχι δεν είχε ολοκληρωθεί, αλλά σε αυτόν τον άξονα είχαμε θρυνήσει και θύματα. Και
ολοκληρώθηκε επί των ημερών μας. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά. Το λιμάνι ήταν ενταγμένο στο ΤΑΙΠΕΔ και ήταν για πώληση. Καταφέραμε να το κρατήσουμε στο δημόσιο τομέα και να το υποπαραχωρούμε σε τμήματα, δηλαδή τρόπο την να το νοικιάζουμε, να πω για τους τηλεθεατές. Παραμένοντας όμως στο δημόσιο χαρακτήρα του, κρατώντας το δημόσιο χαρακτήρα. Όλα αυτά όμως και πάρα πολλά άλλα, όπως ήταν τα αντιπλημμυρικά έργα τα οποία έγιναν, έγινε η υπογειοποίηση και η άρδευση της κοιλάδας του Ερυθροποτάμου. Προχτές ανακοινώθηκε στη Διάβγεια, βγήκε ένα έργο 10 εκατομμυρίων, έργο υποδομής, το οποίο όμως θα αποδώσει πολύ αργότερα, βέβαια, στους αγρότες. Όλα αυτά τα ζητήματα, εγώ πιστεύω ότι επειδή ο κόσμος ήθελε να δει άμεσα αποτελέσματα, δεν μπορεί να τα αξιολογήσει αντίστοιχα. Είναι όμως έργα υποδομής, είναι έργα που μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, μέσα σε αυτήν την ιστορία που έλεγαμε και προηγουμένως των μνημονίων και τα λοιπά, καταφέραμε να κάνουμε αυτά. Από εδώ και πέρα φυσικά το πρόγραμμά μας... Θεωρείτε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στη χώρα έγιναν λάθη, τα οποία ενδεχομένως ήταν αυτά που έφτασαν τον ΣΥΡΙΖΑ στο ποσοστό που πήρε στις ευρωεκλογές? Φυσικά υπάρχουν και λάθη. Φυσικά υπάρχουν και λάθη, και το κυριότερο νομίζω ότι είναι το επικοινωνιακό μας υστέρημα που υπάρχει πραγματικά, και ο χρόνος ήταν τόσο πυκνός, τόσο έτσι συμπυκνωμένος, που δεν υπήρχε και χρόνος για να τα δημοσιοποιήσει κανένας αυτά. Πολλά πράγματα, ας πούμε, και εμείς οι ίδιοι οι βουλευτές που τα ψηφίσαμε, μερικές φορές δεν τα έχουμε στο νου μας να τα απαριθμίσουμε. Πιστεύω ότι εγώ τουλάχιστον δεν έχω μεγάλη εμπειρία, αλλά αυτά τα 4,5 χρόνια που ήμουν βουλευτής, νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ παραγωγική περίοδος κοινοβουλευτικά. Λοιπόν, και έγιναν και ουσιαστικές αλλαγές, οι οποίες θα μας βοηθήσουν σαν χώρα να προχωρήσουμε παραπέρα. Με αυτές έτσι τις σκέψεις είμαι και προσωπικά και πολύ ικανοποιημένος για το τι έκανα σε αυτήν την τετραετία που αντιπροσώπευσα τον νόμο Εύρου. Από εδώ και στο εξής, κύριε Καΐσα, να κοιτάξει ο ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα, τόσο γενικά σε ό,τι έχει να κάνει σε επίπεδο χώρας φυσικά, όσο και για τον νόμο Εύρου. Γιατί νομίζω ότι όλους σας αυτό που αφορά ουσιαστικά, αλλά και αυτό που ενδιαφέρει, είναι το τι θα γίνει την 8η Ιουλίου, την επόμενη μέρα δηλαδή των εκλογών. Είναι πράγματι ένα κέριο ζήτημα, και πραγματικά στις 8 θα φανεί η χώρα προς τα που θα πάει. Για μένα δύο δρόμοι έχει. Δύο δρόμοι υπάρχουν. Δύο δρόμοι είναι μπροστά. Ο ένας δρόμος, ο οποίος είναι αυτός της, θα έλεγα, της εύκολης ανάπτυξης, αυτής της ανάπτυξης των χρηματιστηρίων, των τραπεζών, των εύκολων χρημάτων, αυτόν όμως που ζήσαμε και που μας έφεραν εδώ, σε αυτήν την κατάσταση της χρεοκοπίας. Λοιπόν, αυτός λέγεται νεοφιλελευθερισμός και δεν έχει καμιά σχέση με τους ανθρώπους του μόχθου, με τους ανθρώπους της εργασίας, με τους ανθρώπους οι οποίοι παράγουν προϊόντα, παράγουν υλικά, αγαθά. Λοιπόν, εμείς είμαστε με τη δεύτερο. Είμαστε ενάντια στη λιτότητα που φέρνει ο πρώτος τρόπος ανάπτυξης. Λοιπόν, είμαστε με τους ανθρώπους που εργάζονται, που εξασφαλίζουν από την εργασία τους, από τον κόπο τους, ένα επίπεδο ζωής και όχι μια υποτίμηση των 300 ή των 400 ευρώ που ήταν εκείνη η κατάντια του υποκατώτατου μισθού. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο, με το να μην εφαρμόζεται δηλαδή η λιτότητα, να μην εφαρμόζεται ο νεοφιλελευθερισμός, οι άνθρωποι, οι πολλοί, είναι το συμφέρον τους με αυτήν την ανάπτυξη. Με την ανάπτυξη δηλαδή της κατοχυρωμένης θέσης εργασίας, της ασφάλειας, με την δημιουργία σχολείων, με την δημιουργία κέντρων υγείας, νοσοκομείων κτλ. Δηλαδή να εξασφαλίζεται ένα κοινωνικό κράτος για την πλειοψηφία των πολιτών. Κοιτώντας λοιπόν προς την κάλπη της 7ης Ιουλίου, γιατί ένας ευρύτης πρέπει να στηρίξει τη δική σας υποψηφιότητα και γιατί να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης εντός εισαγωγικών εκ νέου στο ΣΥΡΙΖΑ? Πρώτον, θα ήθελα να κρίνει με ψυχραιμία
και όχι με έτσι, επιπολαιότητες, γιατί πραγματικά ο κόσμος πολλές φορές απογοητεύτηκε από τους πολιτικούς και από τα προγράμματά τους. Λοιπόν, να κρίνει με ψυχραιμία και να δει τι μεσολάβησε όλο αυτό το διάστημα. Πιστεύω ότι το ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, το ότι υπάρχει η δυνατότητα σήμερα σε όποια κυβέρνηση και να βγει, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ είτε άλλη κυβέρνηση, να εφαρμόσει το πρόγραμμά της, να μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμά της, νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο ατού και αυτό το πέτυχε η προηγούμενη κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν ισχυρίζομαι ότι πρέπει να επιλέξει αυτή την κυβέρνηση που μας έβγαλε από τα μνημόνια και όχι τις κυβερνήσεις που μας έβαλαν στα μνημόνια. Λοιπόν, τον καλείσα να τον ψηφίσει γιατί αυτή την τετραετία πραγματικά χωρίς να φαίνεται και εγωιστικό, αλλά κατέβαλα τέτοιες δυνάμεις που δεν πίστευα ότι θα είχα, και γιατί είμαι και μια ορισμένη ηλικία, κατέβαλα τέτοιες δυνάμεις, όλες μου τις δυνάμεις, για να εκπροσωπήσω τον Εύρο, και αυτό φάνηκε σε πάρα πολλά ζητήματα, όπως στις επιτροπές που ήμουνα, στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ένα έργο που έγινε για τον Εύρο, το οποίο προχτές εφαρμόζεται στο Ίντερεκ. Λοιπόν, με την Βουλγαρία, ένα τεράστιο θέμα το οποίο δεν μας παίρνει να το αναπτύξουμε. Λοιπόν, ζητήματα τέτοια και κοινωνικής πολιτικής που ήμουνα σε επιτροπές κοινωνικής πολιτικής, πραγματικά ένας μεγάλος αριθμός συμπολιτών μου, του Εύρου, ωφελήθηκε από αυτά, είτε με τα ΚΕΑ, με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, είτε με το ότι όλοι πλέον οι πολίτες, οι ανασφάλιστοι, μπορούν να πάνε στα νοσοκομεία, μπορούν να πάνε σε δομές δημόσιας περίθαλψης. Πιστεύω ότι κρίνοντας αυτά τα πράγματα, θα έλεγα να κρίνει, να συγκρίνει και να αποφασίσει. Εγώ κάπου εδώ θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στον αγώνα σας, κύριε Καΐσα. Πολύ λίγες πια ημέρες, μόλις 4 έχουν απομείνει για να φτάσει κανείς στην κάλπη και να δείξει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα βάζοντας το δικό του λιθαράκι. Επομένως, καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Ευχαριστώ πολύ για το σύντομο χρόνο που διαθέσατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Ο γραμματέας τώρα, κυρίες και κύριοι, της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής, Μανώλης Χριστοδουλάκης, επισκέφθηκε την Κομωτινή στο πλαίσιο των προεκλογικών περιοδιών του. Στη συνέχεια, περπάτησε μαζί με τους υποψηφίους βουλευτές και τους φίλους του Κινήματος Αλλαγής, τονίζοντας ότι η ψήφος στο Κινάλ είναι πιο χρήσιμη από ποτέ για να μην μπει η χώρα σε νέες περιπέτειες. Την Τρίτη το απόγευμα βρέθηκε στην αυλή της Λέσχης Κομωτινέων ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του Κινήματος Αλλαγής, Μανώλης Χριστοδουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε την Κομωτινή στο πλαίσιο των προεκλογικών περιοδιών του. Στη συνέχεια περπάτησε μαζί με τους υποψηφίους βουλευτές και τους φίλους του Κινήματος Αλλαγής στην Οδό Βενιζέλου. Βρισκόμαστε σήμερα στα πλαίσια της περιοδίας μας στον Ομό Ροδόπης και στην Κομωτινή. Και κάνουμε πράξη αυτό που για εμάς είναι το ζητούμενο. Την πραγματική μας επαφή με την κοινωνία. Είμαστε εδώ για να ακούσουμε τους πολίτες, να συνομιλήσουμε μαζί τους, να συζητήσουμε και κυρίως να παρουσιάσουμε ποια είναι η δική μας πρόταση για την επόμενη μέρα. Πριν από μία εβδομάδα παρουσιάσαμε στην Αθήνα το δικό μας σχέδιο, το αναλυτικό, κοστολογημένο, εξειδικευμένο πρόγραμμά μας, το Σχέδιο Ελλάδα, που κάνει πράξη από τη μία πλευρά την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και από την άλλη το πώς την παραγωγή νέου πλούτου θα την αξιοποιήσουμε, θα τη διανύουμε δίκαια για να στηρίξουμε αυτούς που για εμάς είναι στην καρδιά των δικών μας πολιτικών προτεραιοτήτων. Με βάση λοιπόν και τα καινούργια δεδομένα που έχουν προκύψει από τις ευρωεκλογές, το Κίνημα Αλλαγής ζητάει σήμερα από τον ελληνικό λαό μια ισχυρή δύναμη να είμαστε εμείς την επόμενη μέρα των εκλογών η υπεύθυνη αντιπολίτευση. Ο κύριος Χριστοδουλάκης τόνισε ότι δεν πρόκειται να γίνουμε συμπλήρωμα κανενός απλά και μόνο για να βγαίνουν οι αριθμοί. Στις εκλογές που έχουμε μπροστά μας, το Κινάλ δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και πρόσθεσε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες κοινοβουλευτικές διαδικασίες ώστε να διασφαλίσουμε να εγγυηθούμε εμείς στην πολιτική σταθερότητα. Γιατί όσο περνάει από το χέρι μας η χώρα, δεν πρόκειται να πάει σε νέες εκλογές μετά τις εθνικές της 7η Ιουλίου. Ανέφερε μάλιστα ότι η ψήφος στο Κινάλ είναι η πιο χρήσιμη από ποτέ για να μην μπει η χώρα σε νέες περιπέτειες. Λοιπόν, όλους τους προοδευτικούς πολίτες και εδώ στον νομό Ροδόπης. Είτε αυτούς που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, απογοητεύτηκαν, ήθελαν να βρουν μια ελπίδα, αλλά τώρα ψάχνουν ξανά μια καινούργια διέξοδο, είτε αυτούς που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία για να φύγει ο Τσίπρας. Τους καλούμε να μην παραδώσουν την προοδευτική τους ταυτότητα. Τους καλούμε να μας δώσουν δύναμη να μπορέσουμε εμείς να εγγυηθούμε την πολιτική σταθερότητα, να εγγυηθούμε την ομαλότητα στη χώρα,
να εγγυηθούμε μια καλύτερη προοπτική για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Να ανασυγκροτήσουμε αυτό που είναι αναγκαίο σήμερα. Ένα πραγματικά προοδευτικό πόλο. Μετριοπαθή, μεταρρυθμιστικό, ριζοσπαστικό. Αυτό που έχει ανάγκη σήμερα όχι μόνο το κόμμα μας, αλλά και η ίδια μας η χώρα. Γιατί οι Έλληνες θυμούνται πάρα πολύ καλά ότι όποτε η δημοκρατική παράταξη ήταν ισχυρή, μπορούσε και η χώρα να πάει μπροστά. Ξέρουν πολύ καλά με ποιους έζησαν καλύτερα και τους ζητάμε και σήμερα να μας δώσουν τη δύναμη για να μπορέσουμε ως χώρα να γυρίσουμε σελίδα. Στις 7 Ιουλίου λοιπόν στέλνουμε ένα μήνυμα κατά της αποχής, δίνουμε ραντεβού στην κάλπη και ισχυροποιούμε τον πραγματικά προοδευτικό πόλο που είναι το κίνημα αλλαγής. Παλιόκια κυβέρνητο χαρακτήρισε τον πύραυλο που έπεσε στα κατεχόμενα της Κύπρου ο αντιστράτηγος αναποστρατεία Αθανάσιος Γαλάνης στην Αλεξανδρούπολη. Αν και οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο πύραυλος ήταν S200, σύντομα περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να δουν το φως της δημοσιότητας. Η έκρηξη στο χωριό Βουνό στα κατεχόμενα προερχόταν από τον αεροπορικό πυράβλο S200, ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που μετέδωσαν οι κατοχικές αρχές, εκτοξεύτηκαν από τη Συρία με στόχο Ισραηλινά αεροσκάφη και από λάθος κατέπεσε στην Κύπρο, αναδεικνύοντας τους κινδύνους παράπλευρων απολειών σε μια περιοχή που θυμίζει καζάνι που βράζει. Η έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά, χωρίς να υπάρχουν θύματα, με τις δυνάμεις ασφαλείας του ψευδοκράτους να κινητοποιούνται άμεσα. Πράγματι, έπεσε ένας πυράβλος μεταξύ Κυρηνίας και Λευκωσίας στο Πενταδάχτυλο. Όπως είναι το νησί, έχει δύο οροσύρες. Το βόρειο κομμάτι Πενταδάκτυλος που είναι κατεχόμενος και στο νότιο είναι το Τρόοδος που είναι στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας της Κύπρου. Έπεσε. Οι πρώτες ανακοινώσεις έγιναν ότι είναι ρωσικός πύραυλος γιατί είχε πάνω και σφραγίδα και σειρά. Δεύτερο είπαν S200. Ξαναέδωσαν μια πληροφορία ότι δεν ήταν S200, ήταν εδάφος. Για να μας καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, η πύραυλη είναι ή εκτοξεύεται από τον αέρα στον αέρα από αεροπλάνο σε ένα αέριο στόχο και λέγεται αέρος-αέρος ή εκτοξεύεται από έδαφος στον αέρα και λέγεται εδάφος-αέρος ή εκτοξεύεται από το έδαφος για το έδαφος αέρος λέγεται εδάφος-εδάφος και οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι είναι ρωσικής κατασκευής εδάφος-εδάφος που είχε στόχο τον Πενταδάχτυλο, ή για να δημιουργήσει μια κατάσταση ή μη ελεγχόμενη. Ο αναπλήρωτης Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών Κουντρέτ Οζερσάι υποστήριξε ότι η αναγραφή στον πύραυλο που έπεσε είναι η ίδια με την αναγραφή στον πύραυλο ρωσικής κατασκευής τύπου S200 που είχε πέσει στον Γκαζιάντεπ της Τουρκίας το 2018. Οι πληροφορίες για το τι πραγματικά συνέβη παραμένουν συγκεχημένες με την τοπική δύναμη του ΟΗΕ να απευθύνει έκκληση προς όλους να μην προχωρούν σε συμπεράσματα πριν από την ολοκλήρωση της έρευνας σχετικά με το επεισόδιο ασφάλειας. Κομμάτια του πυράβλου εντοπίστηκαν κοντά στο χωριό Βουνό, Κορνόκηπο και Δίκομο, όπου εκενώθηκαν προληπτικά τρία σπίτια. Αυτή επειδή είναι με τηλεχειρισμό ηλεκτρονική, όταν υπάρχει σφάλμα ή όταν περάσει το όριο ζωής, δεν ελέγχονται και δεν υπακούν στην πηγή που τους εκτοξεύει, με αποτέλεσμα να βρίσκονται εκεί, είναι για δικαιολογία. Βρέθηκε εκεί. Κάποιο σκοπό ήθελαν, κάποιο μήνυμα ήθελαν να δώσουν. Προσωπικά πιστεύω σκόπιμα εκτοξεύτηκε, γι' αυτό πήγε σε περιοχή να μην υπάρχουν θύματα. Σε ερημική περιοχή, νυχτερινές ώρες, να μην κυκλοφορούν άνθρωποι. Αυτά συνηγορούν να είναι σκόπιμοι οι εκτόξευτες. Δεν συνεργάζονται οι Τουρκοκυπρία, το ψευδοκράτος του Ντεκτάς, το βόρειο κομμάτι της Κύπρου, που παίρνει εντολές από τις Τουρκίες, ή να διαπιστώσει αυτό, ή κάτι θέλουν να κρύψουν. Εκτιμάται ότι αυτοί δεν μπορούν να ξέρουν από πού ήρθε, διότι δεν είχαν σε συναγερμό την αντιαεροπορική άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας για να γνωρίζουν από πού ήρθε. Γνωρίζουν όμως ποιο είναι το βλήμα και να κάνουν εικασίες από την πηγή εκτόξευσης. Το περιστατικό ωστόσο έφερε στην επιφάνεια τόσο τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου από τις πολεμικές συγκρούσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, όσο και το ζήτημα της εγκατάστασης στην Τουρκία των εξελιγμένων ρωσικών πυράβλων S-400. Η Άγκυρα πάντως έσπευσε να εκμεταλλευτεί το γεγονός, ανακοινώνοντας ότι θα θέσει το ζήτημα στον ΟΗΕ. Ακόμη αποφάσισε την αποστολή στα κατεχόμενα ειδικής ομάδας διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων, η οποία θα πραγματοποιήσει χημικές μετρήσεις. Ενώ η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Γενή Σαφά
ΣΟΑΚ αποφάνθηκε ότι η έκρηξη αποδεικνύει την χρησιμότητα των S-400 που παρημένει η Τουρκία. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι από την περιοχή της Συρίας, ρωσικής κατασκευής, εδάφους σαν εδάφους. Και για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, όταν υπάρχουν 200 κιλά εκρηκτικής ύλης, αυτό μεταφράζεται πολύ δύσκολα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εδώ μια ανάρκηση κάμε με δύο λίμπρες, ένα κιλό εκρηκτική ύλη, και από την περιοχή βορείως της Αλεξανδρούπολης σύγεται το νοσοκομείο και τα βόρεια προάστια της πόλης. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό, αν το πολλαπλασιάζει επί 200, ποια είναι η ισχύ του. Θα το μάθουμε ίσως και όχι όλες τις λεπτομέρειες, θα ακούσουμε διάφορες εικασίες στο μέλλον, αλλά σημασία ότι η περιοχή, λέμε, όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα, να περιμένεις και το δικό σου. Σε συζήτηση θα περάσουμε ευθύς αμέσως, κυρίες και κύριοι, στο πολιτικό κλίμα που επικρατεί όλο αυτό το διάστημα, καθώς 4 ημέρες πια έχουν απομείνει πριν από τις πρόωρες εθνικές εκλογές. Και μαζί μας στο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης βρίσκεται ο υποψήφιος βουλευτής με το κίνημα Αλλαγή στον Εύρο, κύριος Λευτέρης Χαμαλίδης. Κύριε Χαμαλίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Σταμπουλίδου, σε εσάς και τους τηλεθεατές της Δέλτα Τηλεόρασης. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε κοντά μας, λίγες μόνο ημέρες πριν από την κρίσιμη αυτήν εκλογική αναμέτρηση. Και φυσικά δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω μη ρωτώντας πώς έχει κυλήσει όλη αυτή η διαδικασία για εσάς, η όλη προετοιμασία και το όλο τρέξιμο του αγώνα. Η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω εμπειρία και από άλλες προεκλογικές περιόδους, είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος, επειδή είναι δύσκολη χρονικά η περίοδος. Είναι μέσα στο καλοκαίρι, αντιλαμβάνεστε ότι λόγω του γεγονότος ότι ο μισός νομός είναι αμυγός αγροτικός νομός, οι άνθρωποι είναι στα χωράφια για τις δουλειές τους. Επομένως είναι δύσκολο να συναντήσεις ανθρώπους. Είναι πολλές ώρες στα χωράφια, πολλοί δεν βγαίνουν έξω κιόλας. Στο νότιο τμήμα του νομού έχουμε καλοκαίρι, είναι θάλασσα, καταλαβαίνετε, πολλοί πηγαίνουν στις παραλίες. Όλο αυτό δυσχεραίνει την κατάσταση. Και ένα δεύτερο είναι και πολύ ζέστη, βέβαια, έτσι. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει τρέξιμο πολύ. Όσον αφορά εμένα, έχω γυρίσει όλο το νομό, ακόμη και το τελευταίο χωριό. Έχω έρθει σε επαφή με όλους τους συμπολίτες μου, τουλάχιστον 2 φορές. Προσπαθώ να τους ενημερώσω για τις επικείμενες εθνικές εκλογές, για τη σημαντικότητα που έχουν. Και βέβαια να υποστηρίξω και την υποψηφιότητα μου. Λοιπόν, άρα μου δίνετε εξαιρετική αφορμή να ρωτήσω γιατί αυτές οι εκλογές είναι τόσο σημαντικές, όπως πολλές φορές το αναφέρουμε και εμείς εδώ στη Δέλτα Τηλεόραση, αλλά και γενικότερα πολλές φορές καταντώντας ίσως και λίγο γραφική. Αλλά έχει σημασία να το ακούμε, ιδιαίτερα από τους ανθρώπους που είναι υποψήφοι και διεκδικούν μία θέση στο νομό Εύρου, σε ένα νομό και σε μια περιοχή η οποία έχει και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έτσι είναι όπως τα λέτε. Είναι καταρχήν πολύ σημαντικές εκλογές για την χώρα μας. Είναι σε ένα σταυροδρόμι όπου από εδώ και πέρα πρέπει η χώρα να αποφασίσει, να επιλέξει, να κάνει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα τη βοηθήσουν να πάρει ανάσα οικονομική, θα βοηθήσουν τους συμπολίτες μας να μπορέσουν να ευημερήσουν οικονομικά. Η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έλεγα ότι κρίνεται επιτυχημένη, και αυτό φάνηκε βέβαια και πριν 1,5 μήνα από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία είχαν πει ότι ουσιαστικά ο ένας έλεγε ότι είναι προεκλογικό δημοψήφισμα, ο άλλος έλεγε ότι είναι πρόβα τζενεράλι για τις εθνικές εκλογές. Τέλος πάντων, προσπαθήσαν να απολώσουν το κλίμα. Εμείς για τις ευρωεκλογές προσπαθήσαν να προτάξουμε την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν πάρα πολλές εκλογές μαζί, δεν κατέστη δυνατό αυτό. Αυτήν όμως την περίοδο πάλι προσπαθήσαμε να ανοίξουμε ένα πολιτικό διάλογο. Δυστυχώς δεν υπήρχε διάλογος, και αυτό φάνηκε ότι δεν υπήρχε για πρώτη φορά debate πολιτικών αρχηγών. Αυτό ήταν ένα από τα παράδοξα αυτής της προεκλογικής. Αυτό που επίσης συναντούμε είναι ότι είμαστε 3 μέρες πριν τις εκλογές
και οι πολίτες δεν συζητούν. Υπάρχει μια σχετική αδιαφορία, θα το εντόπιζα περισσότερο στην νεολαία. Οι νέοι είναι λίγο πιο αδιάφοροι πολιτικά. Πιστεύετε λοιπόν ότι θα έχουμε τα ίδια περίπου ποσοστά αποχής που συμμετείχαν στην προηγούμενη εκλογή αναμέτρηση? Εκτιμώ ότι θα έχουμε αυξημένη αποχή. Αυτό είναι που με στεναχωρεί. Εκτιμάτε ότι είναι θέμα χρονικής περίοδου, ό,τι έχει να κάνει με το θέμα του καλοκαιριού ή κάτι άλλο? Όχι, θεωρώ ότι δυστυχώς δεν καταφέρανε, ίσως και εμείς οι υποψήφοι και τα πολιτικά κόμματα, να κεντρήσουν το ενδιαφέρον των νέων ή το κεντρήσαν σε μικρό βαθμό. Η χρονική περίοδος απλά επιτείνει λίγο το πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η ουσιαστική αιτία. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στο πώς θα ερεθίσουμε τους νέους συμπολίτες μας να ασχοληθούν με την πολιτική, να μιλήσουν πολιτικά, να μην είναι τόσο αδιάφοροι, ίσως επειδή είναι απογοητευμένοι, επειδή είναι δυσαρεστημένοι γενικά από την πολιτική μεΐτα και από τους πολιτικούς. Πρέπει να τους καλέσουμε ώστε να γίνουν πιο ενεργοί στην κοινωνία. Λοιπόν, κύριε Χαμαλίδη, υποψήφιος σε ένα νομό ο οποίος έχει πολλά και διαφορετικά χαρακτηριστικά, είναι πολύ μεγάλος έτσι κι αλλιώς λόγω της γεωγραφικής του έκτασης και των γεωμορφολογικών του χαρακτηριστικών, από την Ορεστιάδα, από τον τόπο δηλαδή καταγωγής σας, μέχρι το νότιο κομμάτι του, το νησιωτικό του κομμάτι. Θέλω να ρωτήσω το κίνημα αλλαγής. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά και τα ζητήματα που προτάσει πρώτα και αυτά που θεωρείτε ότι είναι κρίσιμα, μίζωνα και πρέπει σε αυτά που πρέπει να δοθεί προτεραιότητα και να είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να λυθούν πρώτα? Εγώ θα σας βάλω τα ζητήματα όπως μου τα θέτουν και οι πολίτες στις συζητήσεις που έχω καθημερινά, στην επαφή που έχω μαζί τους. Ο νομός μας είναι κατεξοχήν ένας νομός αγροτικός. Ένας ευλογημένος τόπος με πλούσια εδάφη, με άφθονα νερά. Χιλιάδες χρόνια αυτή η περιοχή ευημερούσε με την γεωργία και την κτηνοτροφία και νομίζω ότι εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος. Εμείς λοιπόν έχουμε στοχευμένες πολιτικές όσον αφορά το αγροτικό κομμάτι. Πιστεύω ότι και εδώ εμείς ως υποψήφιοι βουλευτές ή αυτοί τέλος πάντων που όλοι θα εκλεγούν αύριο πρέπει να προτάσουν, να προτάξουν το ζητήματα που έχουν σχέση με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Πρέπει και η γεωργία στην περιοχή μας να ευημερήσει, να πάρει τα πάνω της και φυσικά να ξαναδημιουργήσουμε την κτηνοτροφία, που είχαμε πάρα πολύ δυνατή κτηνοτροφία. Σε αυτό το κομμάτι εμείς προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, επαναφορά της φορολογίας στο αγρότη στο 13%. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερον, κάρτα, αγροκάρτα για το πετρέλαιο κίνησης του αγρότη. Όσον αφορά τώρα το ζήτημα το κτηνοτροφικό, εκεί πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος με προσλήψεις κτηνιάτρων, να επαντρωθούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες ουσιαστικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν, για να δοθεί μια δυνατότητα και στους σε αυτούς τους κτηνοτρόφους που έχουν μονάδες, αλλά και στους νέους κτηνοτρόφους να μπουν στη διαδικασία να κάνουν σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Όσον αφορά το άλλο ζήτημα που απασχολεί κυρίως τον νομό μας, είναι η διασυνοριακότητα. Ιδιαίτερα τα τμήματα που είναι κοντά στις όμορες χώρες, στην Τουρκία και στη Βουλγαρία, είναι αλήθεια ότι έχουν πληγεί πάρα πολύ και εδώ πρέπει να προτείνουμε ένα πλαίσιο το οποίο να απαλύνει λίγο αυτή την οικονομική αιμορραγία που έχουν κυρίως οι επιχειρήσεις που είναι στις διασυνοριακές περιοχές. Παραδείγματος χάρη με διαβαθμισμένη φορολογική κλίμακα. Δεν ξέρω πόσο εύκολο, κάθε ακριβώς, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι για το ΦΠΑ. Η εκτίμησή μου ότι δεν είναι πολύ εύκολο, είναι αρκετά δύσκολο, αλλά με διαβαθμισμένη φορολογική κλίμακα μπορούμε να πετύχουμε κάποια τουλάχιστον ελάχιστα. Δηλαδή το μεταφορικό ισοδύναμο. Ακριβώς. Ακριβώς. Όπως είναι το μεταφορικό ισοδύναμο για τις νησιωτικές περιοχές, που είναι κατανοητό πόσο σημαντικό είναι, κάτι ανάλογο να γίνει όσον αφορά τη φορολογική επιβάρηση που έχουν οι... Συνεπώς, κύριε Χαμαλή, δεν θα μπορούσα να μην ρωτήσω στο σημείο αυτό πώς και επιλέξατε αυτήν τη χρονική περίοδο για να θέσετε τον εαυτόν σας προς κρίση των
συνευρητών, των πολιτών που κατοικούν στον ίδιο νομό με εσάς, και τι προσδοκάτε προσωπικά από όλη αυτή την εκλογική αναμέτρηση και από την επόμενη μέρα? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι ένα ενεργό πολιτικό. Έχω μία πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση και ως δημοτικός σύμβουλος, ως υποψήφιος δήμαρχος. Για κάποιο διάστημα είχα κρατηθεί απ' έξω από την ένεργο πολιτική ζωή. Παρ' όλα αυτά παρακολουθούσα όλα τα τεκτενόμενα. Αποφάσισα αυτή τη χρονική στιγμή που είναι δύσκολη χρονικά και για το κόμμα στο οποίο συμμετέχω, αλλά για λόγους και ιστορικής παρακαταθήκης, αλλά και διαδρομής που είχε, αλλά και ευθύνης, αποφάσισα ότι έπρεπε οπωσδήποτε να συμμετέχω σε αυτήν την προσπάθεια. Δεν μπορώ να ξεχάσω, παραδείγματος χάρη, ότι η Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη, όταν ήρθε το 81, άλλαξε πάρα πολλά σε αυτήν τη χώρα. Σκεφτείτε ότι τότε, βέβαια, εμείς είμαστε και πιο μικροί και δεν θα το θυμόμαστε, αλλά οι περισσότεροι που ζούσαν τότε, ότι υπήρχαν πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούσαν να μιλήσουν ελεύθερα, δεν μπορούσαν να διαβάσουν εφημερίδες ελεύθερα, τις κρύβανε μέσα σε χαρτοσακούλες. Υπήρχαν ζητήματα δημοκρατίας τα οποία σιγά σιγά αποκαταστάθηκαν, και αυτά δεν έγιναν από μόνα τους, ούτε καμιά θεϊκή δύναμη ήρθε να τα διορθώσει. Έγιναν από την Δημοκρατική Παράταξη, από το ΠΑΣΟΚ. Δεύτερον, είναι ο πολιτικός χώρος ο οποίος συνέδεσε την πορεία του με πολύ μεγάλα έργα στη χώρα μου, με μεγάλες θεσμικές αλλαγές, αλλά και με μεγάλα έργα υποδομής. Τι να πούμε για αεροδρόμια, για τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Να πούμε για άλλες θεσμικές αλλαγές όσον αφορά τη δημόσια διοίκηση, το Διάβγεια, το Open Government, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Πάρα πολλά πράγματα τα οποία άλλαξαν την πορεία αυτής της χώρας, το ΑΣΕΠ. Ζητήματα μεγάλα, θεσμικά, τα οποία άλλαξαν πραγματικά την πορεία αυτής της χώρας. Και τελευταίο, το ζήτημα της ευθύνης που ανέφερα, μία παράταξη η οποία, όταν η χώρα ήταν σε μεγάλη οικονομική κρίση, όταν ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, ανέλαβε όλο το πολιτικό βάρος μόνη της, γιατί δυστυχώς κάποιοι άλλοι, οι μισοί κατασκήνωναν σε πλατείες μαζί με τη Χρυσή Αυγή και οι άλλοι μισοί ήταν στα ζάπια και έφτιαχναν τα ζάπια 1, 2 και 3, όπου εκεί το ΠΑΣΟΚ, το κίνημα αλλαγής σήμερα, ανέλαβε όλη την πολιτική ευθύνη για να μην πέσει η χώρα στα βράχια, πλήρωσε αυτήν την ευθύνη δυσανάλογα με το μερίδιο ευθύνης που είχε, γιατί προφανώς είχε ευθύνη καθώς κυβέρνησε αρκετά χρόνια, αλλά δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να πληρώνει την ευθύνη όλων, και κάποιοι άλλοι κυβέρνησαν αλλά δεν την πλήρωσαν καθόλου από αυτήν την ιστορία, ούτε καν απολογισμό έχουν κάνει για την πορεία τους και για τα λάθη που έκαναν. Λοιπόν, κύριε Χαμαλίδη, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας. Να σας ευχηθώ φυσικά καλή συνέχεια στις λίγες ημέρες που απομένουν και σε όλον αυτόν τον προεκλογικό αγώνα που κάπου εδώ τελειώνει. Και φτάνουμε πια εσείως προς την 7η Ιουλίου και τις εθνικές αυτές κάλπες. Να ευχηθώ φυσικά και καλή επιτυχία στην παράταξη εν γέννη. Ευχαριστώ πολύ. Ένα μήνυμα τελευταίο μόνο να στείλω στους συμπολίτες μας. Καλώ όλους τους συμπολίτες μας να μην απέχουν από την εκλογική διαδικασία, να συμμετέχουν, να κάνουν την επιλογή τους, όποιον αυτοί νομίζουν καλύτερο. Όσον αφορά για τη δική μου υποψηφιότητα, πιστεύω ότι η επαφή που είχα με τους συμπολίτες μου και την πορεία που έχω να δείξω όλα αυτά τα χρόνια, ας την αξιολογήσουν. Αυτοί που την αξιολογούν θετικά, ας με επιλέξουν και για το ψηφοδέλτιο του κινήματος αλλαγής. Πολύ ωραία. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στα βήματα του μεταξιού, με ή χωρίς τους τετράποδους φίλους μας, είναι ο τίτλος της αθλητικής εκδήλωσης που διοργανώνει ο Φιλοζωικός Σύλλογος Σουφλίου Νοιάζομαι το ερχόμενο Σάββατο. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από τα αδέσποτα και η ενημέρωση γύρω από τη σειροτροφία. Στα βήματα του μεταξιού, με ή χωρίς τους τετράποδους φίλους μας, είναι ο τίτλος του αγώνα δρόμου που διοργανώνει ο Φιλοζωικός Σύλλογος Σουφλίου Νοιάζομαι στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου, 13 Ιουλίου, στο Σουφλί. Αφετηρία του αγώνα θα είναι το Μουσείο Μετάξης του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς και τερματισμός στο βιομηχανικό συγκρότημα Τζίβρε. Το Ολογραφικό Μουσείο Μπουρουλίτη, τα Γνάφα αλλά και το Μουσείο Τέχνης Μεταξιού της Κιακύρης θα αποτελέσουν τις ενδιάμεσες στάσεις των δρομέων. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Είναι ο πρώτος αγώνας δρόμου που διοργανώνουμε. Η αλήθεια είναι ότι το σκεφτόμασταν καιρό και θέλαμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο για να προωθήσουμε και τη φιλοζωία μέσα από αυτό,
Θέλαμε να το κάνουμε με τα σχολεία, αλλά δεν μας βγήκε χρονικά, οπότε το κάνουμε τώρα, το ανοίξαμε για όλο τον κόσμο. Είναι ένας αγώνας δρόμου, όπως είπαμε, με τίτλο «Στα βήματα του μεταξιού με ή χωρίς τους τετράποδους φίλους μας». Να σας πω, έχουμε προς το παρόν γύρω στις 130 συμμετοχές. Όποιος θέλει μπορεί να δηλώσει ακόμα συμμετοχή, αλλά είναι πολύ περιορισμένες συμμετοχές. Θα είναι στις 13 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 7. Θα ξεκινήσουμε από το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός με ενδιάμεσες στάσεις στα μουσεία του Σουφλίου και κατάληξη στο βιομηχανικό συγκρότημα Τζίβρε. Θα υπάρχουν κάποιες βραβεύσεις σε αθλητές του τόπου, σε δρομείς αθλητές του τόπου συγκεκριμένα. Η διαδικασία εγγραφής είναι απλή, αλλά όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να εγγραφούν άμεσα, καθώς ήδη υπάρχουν 130 ενδιαφερόμενοι. Όπως εξηγεί ο κ. Τικαμίτας, ο στόχος της συγκεκριμένης διαδρομής δεν έχει καθαρά αγωνιστικό χαρακτήρα, αλλά αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από το θέμα των αδέσποτων ζώων και την σειροτροφία. Θα πρέπει να πάρει τηλέφωνα ή να στείλει ένα μήνυμα στη σελίδα του συλλόγου, μπορεί να μας βρει στο Facebook, είτε στα τηλέφωνα που πάλι αναγράφονται στις σελίδες ή αν το δει από την αφίσα, για να δηλώσει συμμετοχή, λέγοντάς μας και ποιο θα είναι το μέγεθος μπλούζας που φορά, γιατί μαζί με τη συμμετοχή ουσιαστικά του δίνουμε και μία μπλούζα. Τι σας όθησε στο να κάνετε αυτόν τον αγώνα? Μας όθησε να, επειδή βλέπουμε ότι γενικά υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αρχίζει και ανεβαίνουν οι δρομοί του Σουφλίου και βλέπουμε παραδείγματα να πετυχαίνουν πολλά. Θέλαμε μέσα από αυτό, θα έχουμε δηλαδή και δρομείς που θα δείξουν πώς το έχουμε, μπορεί να πούμε πέντε πράγματα. Θέλαμε να συνδυάσουμε τον αθλητισμό μαζί με τη φιλοζωία. Πάντα με παράλληλες δράσεις, δηλαδή να περνάμε και τα μηνύματα της φιλοζωίας έτσι ώστε η κοινωνία να το βλέπει λίγο διαφορετικά. Στόχος της φιλοζωικής είναι ο αγώνας αυτός να αποτελέσει έναυσμα ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες και να γνωρίσουν καλύτερα τον τόπο τους μέσω της άθλησης. Ιδανικό θα είναι η διαδρομή αυτή να γίνεται κάθε χρόνο και να καθιερωθεί ως θεσμός. Θα θέλαμε πολύ να το κάνουμε θεσμό, ναι. Δηλαδή θέλουμε να το κάνουμε ξεχωριστά με τα σχολεία, αναηλικίες, μικρούς αγώνες δρόμου από το παιδικό νηπιαγωγείο, δημοτικό γυμνάσιο και λύκειο και αργότερα, γιατί όχι, και μαραθωνίως. Σε συνεργασία, γιατί γενικά στο Σουφλί προωθούνται οι συνεργασίες, όλοι οι σύλλογοι συνεργάζονται και είναι πολύ θετικό αυτό. Συνδιοργανωτικά θα θέλαμε πολύ να βγαίνει και να βγει και ένας μαραθώνιος κάποια στιγμή στον τόπο μας. Σε εκτενή απολογισμό της τετραετούς θητείας του προχώρησε ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης Δημήτρης Αδαμίδης. Αυτός αφορούσε στην περίοδο 2015-2019, εστιάζοντας στις αλλαγές που έγιναν στα οικονομικά, στο προσωπικό και στον ιατρικό εξοπλισμό. Σε απολογισμό της θητείας του προχώρησε ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης Δημήτρης Αδαμίδης. Αρχικά ξεκίνησε με το οικονομικό κομμάτι, λέγοντας πως παρέλαβε το ίδρυμα με πολύ χαμηλά ταμιακά αποθέματα που δεν έφεραν να καλύψουν τις ανάγκες, αλλά πλέον είναι αυτοσυντηρούμενο. Το 2015 πήραμε ένα νοσοκομείο το οποίο είχε χρεοκοπήσει πρακτικά, γιατί τα ταμιακά του διαθέσιμα, τα λεφτά που ήταν στο ταμείο δηλαδή, φτάνανε να καλύψουν μόνο 12% των υποχρεώσεων που είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 100%, δηλαδή όσα έχουμε φτάνουν και περισσεύουν κατά τη λίγο σε σχέση με τις υποχρεώσεις του νοσοκομείου. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι υπήρχε ένα χρέος στους γιατρούς 550.000 ευρώ. Ήταν εφημερίες, δεν δουλευμένες, και στο λοιπό προσωπικό, στους νοσηλευτές, υπερορίες δεν δουλευμένες, που δεν τους είχε πληρώσει στο νοσοκομείο γιατί δεν είχε λεφτά. Αυτά πληρώθηκαν. Και όχι μόνο πληρώθηκαν αυτές οι 550.000, σε κάθε γιατρό του ΕΣΥ δόθηκαν αναδρομικά, παρόλο ότι δεν κερδίθηκε η αντίστοιχη απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας να έχει αναδρομική ισχύ για τους γιατρούς, 9.000 έως 15.000 ευρώ ανάλογα με τη βαθμίδα που είχαν.
Σήμερα ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου είναι αυξημένος κατά 43%. Σχολίασε επίσης την σταδιακή μείωση προσωπικού τα χρόνια που πέρασαν από την αρχική λειτουργία του μέχρι και τις προσλήψεις που έγιναν τελευταία και έχουν προγραμματιστεί να γίνουν το επόμενο διάστημα. 46% μειώθηκε 10 με 14 το διοικητικό προσωπικό. 58% το τεχνικό προσωπικό της τεχνικής υπηρεσίας. Υπήρχαν 224 καινές θέσεις νοσηλευτών, 130 ειδικών γιατρών και 33 λοιπού παραϊατρικού προσωπικού. Τι κάναμε σε αυτά? Πρώτον, προσλήθηκαν 24 γιατροί του ΕΣΥ μόνιμοι, 33 επικουρικοί που είναι με σύμβαση, 15 διοικητικοί, 12 λοιπού προσωπικό, 135 άτομα με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, 41 επικουρική διοικητική, αυτό ήταν το πιο πρόσφατο, και εκκρεμεί, είναι στον αέρα αλλά σταμάτησε η διαδικασία λόγω της προκήρυξης εκλογών, για 14 μόνιμες θέσεις εσύ, για 14 νοσηλευτές, για 14 επικουρικούς τραυματιοφορείς. Συνολικά, αν γίνουν και αυτές οι προκηρύξεις ευοδοθούν μετά τις εκλογές, θα μιλάμε για μια αύξηση του προσωπικού κατά 398 άτομα. Στην συνέχεια μίλησε για τα προβλήματα υποδομών που αντιμετωπίζει, καθώς και τα μηχανήματα που παρέλαβε όταν ανέλαβε καθήκοντα διοικητή. Μιλούσαμε για μηχανήματα 20 ετίας και πλέον, που ήταν, είχαν ξεπεράσει το ανώτατο όριο ζωής τους, που δεν κυκλοφορούν πια ανταλλακτικά σε ορισμένα από αυτά, γιατί η εταιρεία έχει βγάλει 10 καινούργια μοντέλα, δεν της φέρει να φτιάχνει ένα τελείως ανταλλακτικό για ένα πολύ παλιό μοντέλο. Καλά που υπάρχει το ΕΣΠΑ. Χάρη σε αυτό μπορέσαμε και αντικαταστήσαμε μια σειρά μηχανημάτων ή είναι στην πορεία αντικατάστασης. Συνολικά τα έργα ΕΣΠΑ που έχουν πάρει έγκριση σκοπιμότητας, τα μισά από αυτά έχουν υλοποιηθεί, τα άλλα είναι σε πορεία υλοποίησης, δηλαδή τρέχουν οι διεθνείς διαγωνισμοί, είναι 6,7 εκατομμύρια. Να θυμίσουμε μερικά που υλοποιήθηκαν. Η ανανέωση της μονάδας εντατικής θεραπείας. Ο νέος ψηφιακός στεφανιογράφος που σώζει ζωές. Ο σπυροειδής αξονικός τομογράφος, ο καλύτερος που υπάρχει στην Ελλάδα και ο καλύτερος που υπάρχει πανευρωπαϊκά αυτή τη στιγμή. Ο ψηφιακός αγγειογράφος. Είμαστε μόνο δύο νοσοκομεία του ΕΣΥ στη χώρα μας κάνουν εμβολισμούς αγκαίων του εγκεφάλου. Σχολίασε την αναβάθμιση σε ιατρικό εξοπλισμό με ιδίους πόρους, με επιδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ καθώς και με δωρεές που βοήθησαν συνολικά το νοσοκομείο να μπορεί να ανταπεξέλθει σε συγκεκριμένες ασθένειες. Σε αυτό το αγκάθε επεξεργάστηκε η τεχνική μας υπηρεσία, είναι απομείνουσα ολιγομελής τεχνική υπηρεσία, ένα σχέδιο ενεργειακής και κτηριακής αναβάθμισης του νοσοκομείου, 6 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο περιμένουμε να ανοίξει η αντίστοιχη πύλη του Υπουργείου Ενέργειας για να υποβάλουμε την πρόταση. Είναι έργο ζωής για τη συνέχιση του νοσοκομείου. Να θυμίσω ότι εκκρεμεί η υλοποίηση του ήδη εγκεκριμένου σχεδίου από την κυβέρνηση, του Υπουργείου μάλλον, Ενέργειας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, που είναι με 100% δικιά τους χρηματοδότηση για ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτή θα καλύπτει φωτοβολταϊκά και θα καλύπτει 30% της ενέργειας. Το υπόλοιπο 70% της ενέργειας θα καλύπτεται με το πρόγραμμα που έχουμε φτιάξει, δηλαδή με τη συμπαραγωγή θερμότητας ηλεκτρισμού, με την ανανέωση, αντικατάσταση καλύτερα, πεπαλαιωμένων μηχανημάτων ενεργοβόρων και με την θωράκιση της μόνωσης του κτηρίου. Άρα θα φτάσουμε σε ένα νοσοκομείο που θα είναι 100% αυτόνομο ενεργειακά. Αυτό θα μας προσφέρει 1,5 εκατομμύριο όφελος το χρόνο. Τελικώς μίλησε για τις δύο συλλήψεις ιατρών που έγιναν κατά τη διάρκεια της θητείας του, καθώς όπως δείχνουν τα στοιχεία, είχαν πάρει φακελάκι. Την ίδια στιγμή έγινε και πλήθος συλλήψεων για παράνομες συνταγογραφήσεις. Η μία ήταν τη δεύτερη-τρίτη μέρα που ανέλαβα τη δίκη στο νοσοκομείο. Ο συγκεκριμένος γιατρός που συνελήφθη από αυτό το φόρο με φακελάκι απολύθηκε οριστικώς. Και είχαμε και δεύτερο περιστατικό με πανεπιστημιακό γιατρό που επίσης συνελήφθη από αυτό το φόρο με φακελάκι μετά από καταγγελία ασθενούς. Αυτός καταδικάστηκε ποινικά.
Βέβαια υπήρχαν και άλλες υποθέσεις, γιατί διαφθορά δεν είναι μόνο του Φακελάκη, διαφθορά είναι και παράνομη συνταγογράφηση. Και να θυμίσω ότι το κύκλωμα παράνομης συνταγογράφησης για σκευάσματα ειδικής διατροφής, το ξετύλιγμα του κουβαριού ξεκίνησε από το Δημότυχο με μια καταγγελία ασθενούς για ένα περιστατικό. Ψάχνοντας, βρήκαμε ότι ο συγκεκριμένος γιατρός είχε συνταγογραφήσει 4.500 τέτοιες συνταγές σε ανθρώπους που δεν είχαν καν επισκεφθεί το Δημότυχο ποτέ. Όχι το νοσοκομείο, στο Δημότυχο και τη Θράκη ποτέ. Και ζημίωσε κάπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΟΠΗ. Μετά προχώρησε παραπέρα, βρήκαμε κι άλλους στο νοσοκομείο μας με 600.000, με 400.000, σε διπλανό νοσοκομείο στην Κομωτινή με 3 εκατομμύρια. Σε πλήρη λειτουργία βρίσκονται πλέον οι κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου Αλεξανδρούπολης δεδομένου του καύσωνα που έχει σαρώσει τη χώρα. Αναλυτικότερα, μέχρι και την Παρασκευή η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 40 βαθμούς Κελσίου, οπότε συνίσταται ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο. Σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΗ, από την 3η 2 Ιουλίου και τις επόμενες ημέρες αναμένεται σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία μπορεί να φτάσει και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Συστήνεται προσοχή και λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων αυτοπροστασίας, ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, ηλικιωμένους, νεογνά και βρέφη. Ακόμη ανακοινώνεται ότι οι κλιματιζόμενες αίθουσες θα λειτουργήσουν στο Α και Β καπί της Αλεξανδρούπολης, στον χώρο του Πολυκοινωνικού, καθώς και στα καπί Φερών και Πέπλου. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρικών συνθήκων που έρχεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και από τη Γενική Γραμματεία Απολογής Προστασίας, αναμένεται από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες μέχρι την Κυριακή τουλάχιστον, που δίνει πρόγνωση, το μεσημέρι από τις 1 περίπου μέχρι τις 6 ώρα το απόγευμα, υψηλές θερμοκρασίες σε επίπεδα καύσωνα που αγγίζουν τις 39 και 40 βαθμούς Κελσίου. Έτσι λοιπόν ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα διαθέτει κλιματιζόμενες αίθουσες, οι οποίες θα είναι η αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα είναι το Α και Β καπί της Αλεξανδρούπολης, το καπί των Φερών και το καπί του Πέπλου. Σε ανωδική πορεία βρίσκεται πλέον η θερμοκρασία, με τις υψηλότερες τιμές της να σημειώνονται μέσα στο επόμενο διήμερο, φτάνοντας τα υπηρετικά στους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στη Θεσσαλία ακόμα και τους 41 βαθμούς την Πέμπτη. Την Τετάρτη σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει στους 39 με 40 βαθμούς, ενώ την Πέμπτη το ίδιο θα συμβεί και στη στερεά Ελλάδα. Την Πέμπτη και την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά. Από την Παρασκευή αναμένεται σταδιακή υποχώρηση των υψηλών θερμοκρασιών, παρόλα αυτά όμως θα διατηρηθούν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες γύρω στους 38 βαθμούς σε Θεσσαλία, Πελοπόννησο, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Νότια Κρήτη. Επίσης, θα ήθελα να συστήσουμε στους συμπολίτες μας να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες, την έντονη φυσική δραστηριότητα σε αυτές τις ώρες και βέβαια να υπάρχει συνεχόμενη ενυδάτωση για να αποφύγουμε περιστατικά θερμοπληξίας. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και το Πολυκοινωνικό θα είναι στη διάθεση των συμπολιτών, οι οποίοι ενδεχομένως θα νιώσουν κάποια αδιαθεσία και να παρασχεθούν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Σε δωρεάν διανομή φρούτων θα προχωρήσει το Πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης στις 4 και 5 Ιουλίου. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα και το ΑΜΚΑ για να επωφεληθούν. Σε μια ακόμη κίνηση προσφοράς θα προχωρήσει το Πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Πιο συγκεκριμένα την 5η 4 και Παρασκευή 5 Ιουλίου από το κτίριο επί της Καρτάλη 2 θα γίνει διανομή φρούτων στους δικαιούχους του προγράμματος Επισητιστική Βοήθεια και Βασική Υλική Συνδρομή του ΤΕΒΑ στα μέλη από τον Σύλλογο Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ατόμων με Αναπηρία. Οι ωφελούμενοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας τους. Το Πολυκοινωνικό του Δήμου Αλεξανδρούπολης κάνει ακόμη μια προσπάθεια να βοηθήσει ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη ακόμα και για βασικά είδη διατροφής, υλοποιώντας μια ακόμη διανομή φρούτων, κυρίως ροδάκινα, στους ανθρώπους, συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι οι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ, της Επιστημικής Βοήθειας, του ΚΕΑ, όπως λέμε, στους ανθρώπους που ανήκουν στο Σύλλογο Πολυτέκνων, αυτούς που ανήκουν στο Σύλλογο Τριτέκνων και του ΑΜΕΑ. Έτσι λοιπόν την 5η 4 Ιουλίου και την Παρασκευή 5 Ιουλίου από το πρωί μέχρι το απόγευμα, στο χώρο του Πολυκοινωνικού Συνοδό Καρτάλη 2 θα μοιραστούν περίπου 12 τόνοι ροδάκινα. Επίσης, τις ίδιες ώρες και μέρες, στο καπί των Φερών, στο παράρτημα του Πολυκοινωνικού στις Σφαίρες, στην Δημοτική Ενότητα Φερών, θα μοιραστούν άλλοι 8 τόνοι ροδάκινα για τους κατοίκους περιοχής εκείνης που ανήκουν στις ίδιες κατηγορίες. Θα παρακαλούσα λοιπόν τους συνδημότες μας που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες, σε αυτούς τους συλλόγους, σε αυτές τις ομάδες, να έρθουν με την ταυτότητά τους, αν έχουν και το άμυκα τους ακόμα καλύτερα, έτσι ώστε να παραλάβουν αυτό που τους αναλογεί. Νομίζω ότι στα πλαίσια της ανάγκης
ανάγκης που υπάρχει να βοηθήσουμε οι οικογένειες πραγματικά χρειάζονται έστω και αυτά τα λίγα τρόφιμα, είναι μια κίνηση που βοηθάει τους συμπολίτες μας και έχει αποτέλεσμα στην ανακούφισή τους. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 25510-22111 και 25510-26298. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στη Δέλτα Τηλεόραση, ακολουθεί η εκπομπή Επί του Θέματος. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.